Γιατί έχουμε και τα πρόσωπα του αντένα. Έχουμε και τα πρόσωπα του αντένα, τα οποία θα συμμετέχουν στο νέο reality, στο νέο εσχρό reality, επιτρέψτε μου να πω. Στο προκλητικό reality του αντένα, αλήθεια, που υπόσχεται απιστία, σεξ και όργια. Για πες μας, Ευαγγέλη, πάλι. Ναι, πρόκειται για το Game of Love που ξεκινάει στις 7 Μαΐου να προβάλλεται. Να πούμε ότι τα γυρίσματα ήδη, τα περισσότερα γυρίσματα έχουν γίνει στο Ναύπλιο, έτσι, ναι, σε ξενοδοχείο, πολυτελέστατο. Ένα παιχνίδι να θυμίσουμε σύντομα στον κόσμο. Ναι. Επίσης, ήμασταν η πρώτη εκπομπή που λέγαμε μήνες πριν ότι θα ξεκινήσει ένα τέτοιο παιχνίδι, με τον Χάρη Χριστόπουλο παρουσιαστή. Όπου εκεί πέρα είναι 14 παίκτες, οι μισοί από αυτούς είναι ζευγάρια, οι άλλοι μισοί είναι ελεύθεροι. Οι παίκτες που είναι μέσα δεν γνωρίζουν ποια είναι τα ζευγάρια και προσπαθούν να τους κάνουν να χωρίσουν από τα ζευγάρια τους. Πάμε έτσι, είναι το διάφορα ερωτικά τερτύπια. Ωραίο δίδαγμα. 14 παίχτες. Κάποιοι είναι singles. Παιδιά, προσέχετε τις γυναίκες σας. Κάποιοι είναι ζευγάρια που το παίζουν singles. Εγώ σε έχω εμπιστοσύνη. Στις άλλες δεν έχω. Σκοπός τους να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι singles και ποια τα ζευγάρια. Και επειδή οι κυρίες προηγούνται πάντα, θα διαλέξουν με ποιον θα μοιραστούν το δωμάτιο. Αποπλάνηση. Για να κερδίσουν το επαφλό, πρέπει να δισκάβουν τις σχέσεις τους και να φλερτάρουν. Μέχρι μια αγκαλιά και ένα φιλί. Φιλί. Άκου εκεί. Ό,τι βάζω στόχο, τον πετυχαίνω. Γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να μην συγκρατήσω καθόλου και τα νεύρα μου. Το παιχνίδι, καμία σχέση. Ειδικό και ρεθιστικό, το λένε οι ίδιοι του αντένα τι είναι. Οι ίδιοι. Η ώρα προβολής. 9 η ώρα το βράδυ. Πολύ ωραία, μια χαρά. Πρώτη, ώρα, δεν είναι. Μας πολύ ωραία πράγματα. Πρότυπο για 9 τα η ώρα, να το. 9 η ώρα. Πρότυπο για τα παιδιά δηλαδή. Οι κυρίες με τα μεμέ να τα κουνάνε και να πέφτουν πάνω. Και να υποτίθεται να πάει ο άλλος να χωρίσει ο ζευγάρι, λέει, να τα αλλάξει τα κρεβάτια. Αποπλάνηση ίδια, λέει ο Χάρης Χριστόπουλος. Τα λένε οι ίδιοι, δεν τα λέμε εμείς. Ο αντένα προδιαθέτει το τηλεοπτικό κοινό ότι θα είναι ένα reality εθιστικό, τολμηρό, εσχρό, προκλητικό. Μια χαρά για τα σε ζώνια κατάλληλη. Και να πω κάτι. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Εγώ, το πιο σημαντικό. Βέβαια, έχει την σήμανση το απαραίτητη γονική συνένεση. Τι είπα να πει. Okay. Και τι έγινε. Τσόντα είναι. Συνένεση, τσόντα είναι. Αν είναι δυνατόν. Θα πάω στην κόρη με 9 χρονών να τη πω ότι θα τη κλείσει την τηλεόραση. Έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ και το Survivor να πάρει και στο σουρού. Και γιατί από δεν την άλλη. Και γιατί το Survivor του Sky είναι αθώο. Έτσι, είναι πλήρη αθώο το να πάει στο σουρού. Τώρα, για γιατί πάμε, δεν πάνε γι' αυτό. Για να το πάμε και ένα βήμα πιο παραπάνω. Εγώ είδα το πανέμορφο κάστρο στο Μπούρτζι. Τι σχέση έχει το Ναύπλιο, μια ιστορική πόλη, έτσι, να συγχαίεται με τέτοια πράγματα, έτσι. Εδώ δηλαδή, πέρα, θα λένε ότι εδώ το Ναύπλιο γίνονται τέτοια εδώ, πράγματα, επειδή είναι το reality. Εδώ θα είναι ένα reality, το οποίο θα προκαλεί μονίμως. Αυτός είναι ο στόχος του. Σωστά. Θυμόμαστε όλοι ότι μέσα στα τρέιλερ τους λέγανε οι υπεύθυνοι του σταθμού του Αντένα και διαφήμιζαν ότι μια σχέση είναι καλύτερη όχι με δύο αλλά με τρεις. Ναι. Έτσι. Διαφήμιση. Τα λέγαμε πριν λίγες μέρες. Όσο πιο πολύ δηλαδή, τόσο πιο καλά. Εδώ ακούσαμε και τους ίδιους. Ρωτάνε την εταιρεία, θα ξαναδούν. Πάμε ξαναδούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο. Πάμε το ξαναδούμε λίγο το βίντεο από την αρχή. 14 παίχτες. Κάποιοι είναι singles. Παιδιά, προσέχετε τις γυναίκες σας. Κάποιοι είναι ζευγάρια που το παίζουν singles. Εγώ σε έχω εμπιστοσύνη. Στις άλλες δεν έχω. Σκοπός τους να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι singles και ποια τα ζευγάρια. Και επειδή οι κυρίες προηγούνται πάντα, θα διαλέξουν με ποιον θα μοιραστούν το δωμάτιο. Αποπλάνηση. Για να κερδίσουν το επαφλό, πρέπει να δισκάβουν τις σχέσεις τους και να φλερτάρουν. Μέχρι μια αγκαλιά και ένα φιλί. Φιλί. Άκου εκεί. Ό,τι βάζω στόχο, τον πετυχαίνω. Γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να μην συγκρατήσω καθόλου και τα νεύρα μου. Το παιχνίδι, καμία σχέση. Αποπλάνηση. Μάλιστα. Εφιστικό, τολμηρό. Μια χαρά. Τα φιλετάρων. Τα είδα. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι προσωπικά. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα βγουν, έχουμε ήδη. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ρεπορτάζ. Χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο. Έχουν ακαούει οι Κοσμάκης. Να οι φακέλοι που μας έχουν έρθει ήδη στο γραφείο. Να οι φωτογραφίες ντοκουμέντο για παίκτες από εκεί μέσα. Δεν είναι αθώα τα πραγματάκια. Εννοείται. Δεν θα εξαπατήσει κανένας το τηλεοπτικό κοινό.
Το θέμα... Θα δείτε. Δεν ξέρω αν είναι. Όσον ούπο και έρχονται οι αποκαλύψεις. Όσον ούπο και έρχονται. Και μένω εδώ. Γιώργος Αγγλικά, θες να πεις. Δεν μιλάμε για εξαπάτηση εδώ. Σίγουρα μιλάμε ότι πάνε να περάσουν πρότυπα τα σημερινά παιδιά. Και αύριο ήδη ρωτόμαστε για ποιο λόγο ψηφίζονται τέτοιοι νόμοι, τέτοια κατάπτυστη νόμοι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Και κανείς δεν αντιδρά. Περάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι αλβανούν τα μάτια μας. Κρίμα, κρίμα.